Τους φακέλους με τις προσφορές των υποψήφιων μεταφορέων έχει παραλάβει για να εξετάσει η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς χθες το μεσημέρι κατέβηκε ο διαγωνισμός που αφορά στα 37 άγωνα μαθητικά δρομολόγια στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν τη Βόρεια Κέρκυρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί και να ξεκινήσουν και αυτά τα δρομολόγια. Οι περίπου 20 μεταφορείς πάντως δεν αναμένεται να καλύψουν το σύνολο των εναπομεινάντων άγωνων δρομολογίων, επομένως για όσα δεν καλυφθούν σε αυτή τη δεύτερη φάση θα υπάρξει απευθείας οικονομική διαπραγμάτευση. Στο Start μίλησε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζορμπάς. Πιστεύω μέχρι την Δευτέρα μεσημέρι να έχουμε μια εικόνα για το ποια δρομολόγια είναι γόνιμα, δηλαδή ποιοι έχουν πάρει τα δρομολόγια και πόσα είναι αυτά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μπορεί να παραμένουν άγωνα. Ναι, σας λέω, με τα άγωνα δρομολόγια έχουμε αυτό το πρόβλημα πάντα. Νομίζω ότι δεν θα είναι πάρα πολύ λίγα αν υπάρχουν. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία της εξέτασης των φακέλων. Ναι. Αν αυτό γίνει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, καλώς οφείλει το πραγμάτων, πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτά τα δρομολόγια? Κοιτάξτε, θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει ένα πρακτικό για να περάσει η Οικονομική Επιτροπή και αμέσως μετά καλούνται οι μεταφορείς, υπογράφουν τη σύμβαση και ξεκινάει το δρομολόγιο. Δεν θέλω να πω ημερομηνία, αλλά νομίζω πως ναι, είναι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας πιστεύω θα έχουμε τελειώσει. Κύριε Ζορμπά, τώρα που έχει περάσει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, δηλαδή 2 μήνες μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και βλέπω ότι έγιναν κάποια πράγματα ίσως με καθυστέρηση χρονική, θα λέγατε ότι επιβαρύνεστε ως περιφέρεια με πολιτικές ευθύνες και μόνο? Υπάρχουν και ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι ειλικρινής, το ξέρετε αυτό. Εγώ θα προκαλέσω να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τη μεταφορά μαθητών, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μόνο δουλειά της περιφέρειας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ένα πολυδιάστατο κομμάτι. Εμπλέκεται η διεύθυνση εκπαίδευσης, οι διευθύνσεις μάλλον εκπαίδευσης, και το τελευταίο στάδιο είναι της περιφέρειας. Δηλαδή η περιφέρεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, πρέπει να βγάλει τα δρομολόγια, να κοιτάξει τις διευθύνσεις των παιδιών, και όλο αυτό είναι ένα μεγάλο φόρτο. Υπάρχει μια λειτουργία καθυστερήσεων, δηλαδή ξεκινάμε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, μάλλον τις διευθύνσεις των σχολείων. Υπήρχαν καθυστερήσεις στην απόδοση στοιχείων? Εγώ θέλω πριν μιλήσω και απευθυνθώ στους συμπολίτες μας να έχω μια πλήρη εικόνα με στοιχεία και όχι με «μου είπε, σου είπα», όπως έτσι πρέπει να γίνεται, μια πλήρη εικόνα με στοιχεία, δηλαδή με mail, έτσι ώστε να έχω και εγώ την πλήρη εικόνα και 100% σίγουρη για να μπορέσω να μιλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο πίνακας με τα δρομολόγια στην περιφέρεια που ασχολείται με την κατάρτιση κατέβηκε στο Τμήμα Προμηθειών 21 Αυγούστου. Το έχω ξαναπεί άλλωστε. 29 Αυγούστου αναρτήθηκε ο διαγωνισμός. 6 του μήνα κατέβηκε ο διαγωνισμός και μπήκαμε στη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα σίγουρα που έχουμε μέχρι τώρα. Στα του οίκου σας, θεωρείτε ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση από την υπηρεσία ή λόγω της υποστελέχωσής της, αν και αυτό είναι ένα επιχείρημα, έπαιξε και αυτό ρόλο? Σας ξαναλέω ότι για να μπορέσω να πω ακριβώς, θέλω να δω στοιχεία, δηλαδή πότε ήρθαν τα στοιχεία από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, πότε έκλεισε αυτό, πότε ξεκίνησε ο πίνακας να καταρτίζεται, πότε τελείωσε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πούμε. Τώρα, προς το παρόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τελειώσουμε και με τα άγωνα δρομολόγια, δηλαδή να αποκατασταθεί, να έρθουμε στην κανονικότητα και να μην υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο λόγω του ότι δεν υπάρχουν δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα μετά θα μπούμε και στη διαδικασία αυτή να δούμε τι στέει. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι η όλη διαδικασία αυτή πάσχει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται τέτοιο πρόβλημα. Έχει δημιουργηθεί και άλλες φορές. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και δεν έχω μπορέσει ακόμα να καταλάβω γιατί η περιφέρεια κάνει το μεσάζοντα σε αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση που μένουν ορισμένα, λίγα άγωνα, τι θα γίνουν? Αυτά, σε περίπτωση που μείνουν κάποια άγωνα, θα μπούμε στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, δηλαδή χωρίς άλλες διαδικασίες. Θα καλέσει η υπηρεσία ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, θα μπουν σε μια διαδικασία για να δώσουμε τα δρομολόγια αυτά. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα η νομοθεσία στην Τρίτη, αν 2 φορές έχει βγει άγωνο ένα δρομολόγιο, να μπορέσει να επανεξεταστεί και να πάει με ευθύς ανάθεση. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στις 2 πρώτες. Στις 2 πρώτες, γιατί πολλοί μου λένε, και
Ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνατε. Πολλοί μου λένε, μα γιατί δεν ανεβάζετε τιμή. Οι τιμές δεν βγαίνουν αυθαίρετα. Οι τιμές βγαίνουν βάσει ενός μαθηματικού τύπου που έχει στείλει το Υπουργείο στην περιφέρεια και συνυπολογίζονται πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι εντός πόλεως, αν είναι εκτός, η τιμή του καυσίμου. Υπάρχει ένας τύπος. Τον αριθμό, τα χιλιόμετρα που έχει ένα δρομολόγιο δεν βγαίνει αυθαίρετα. Δεν πάει ο υπάλληλος και αυθαίρετα βάζει ένα ποσό και λέει αυτό είναι. Υπάρχει μια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως μας δίνει τη δυνατότητα στην Τρίτη, από την ενημέρωση που έχω από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έτσι, μας δίνει τη δυνατότητα στην Τρίτη, όταν μια φορά ένα δρομολόγιο, όταν δύο φορές βγει άγωνο, να μπορέσουμε να πάμε να γίνει μια διόρθωση του ποσού, έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό, να μπορέσει να το πάρει κάποιος.